εδώ πέρα να βγάλει τις ορκεστάτες. Το πράγμα όμως τώρα δεν είναι το καλοκαίρι να περνώνει λεωφορεία από πάει. Κύριε Ανδρουλάκη, καρτερικά περιμένουμε την αποκατάσταση του συνόλου του οδικού δικτύου, γιατί είναι για μας βασικό. Ελπίζουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Τι είδατε σήμερα εδώ? Αυτό το οποίο έχουμε δει και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όχι μόνο σήμερα, έχει να κάνει με τις αποκαταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν λόγω της πλημμύρας της 15ης Οκτωβρίου. Πέρα από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από εμάς, συνεχίζουμε να κάνουμε σταδιακά τις παρεμβάσεις όπου πρέπει να πραγματοποιηθούν. Είδαμε 2-3 σημεία τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να τα αποκαταστήσουμε, όπως το σημείο εδώ που βρισκόμαστε. Και στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες, έχουμε μία συνεργασία έτσι ώστε να υλοποιήσουμε τις ήπιες παρεμβάσεις μέχρι να δημοκρατηθεί κανονικά όλο αυτό το έργο. Στο ενδιάμεσο όμως, επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Σιτία και την περιοχή εδώ στην περίοδο του καλοκαιριού, είμαστε σε μία αυτοψία έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα παρεμβάσεις όπου θα κάνουμε για να υλοποιήσουμε τις βασικές αποκαταστάσεις. Και κλείνοντας, είναι για μας κύριο μέλημα η αποκατάσταση. Είμαστε σε συνεννόηση πια μετά την έγκριση των κλιμάτων για την αποκατάσταση της οδοποιίας και των ποταμών που πρέπει να παρέμβουμε, να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Μπορεί να είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά είναι άγχος και για τη Δημοτική Αρχή όλη αυτή η κατάσταση, έτσι? Και συγνωρίζομαι στις κατηδίες συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Περιφερειάρχη, ότι υπάρχει πραγματικά ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός οδικής ασφάλειας για την περιοχή τη δικιά μας, με μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Μέχρι τότε όμως, επειδή υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης, διότι είδατε ότι πρόσφατα είχαμε και ένα περιστατικό το οποίο ευτυχώς δεν είχε οδυνηρές συνέπειες. Θεωρούμε λοιπόν ότι άμεσα πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ούτως ώστε κάποια σημειακά προβλήματα τα οποία δημιουργούν άμεσο κίνδυνο ασφάλειας διερχομένων και οχημάτων πρέπει να αποκατασταθούν. Ό,τι θέλει ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, ό,τι θέλουν οι υπηρεσίες του, εμείς είμαστε εδώ. Υποδείξαμε τα άκρως επικίνδυνα σημεία του, ώστε όπως σας είπα, η αμεσότητα να είναι τέτοια που να αποκαταστήσει το πρόβλημα στην περίοδο που ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε πολύ κόσμο, επισκέπτες, και αν μη τι άλλο, δεν είναι θέμα μόνο ασφάλειας που είναι το πρωτεύον, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα και εικόνας. Δεν μπορούμε να δείχνουμε τέτοια εικόνα σαν μια περιοχή τουριστική.